Καλημέρα καταρχάς. Εμείς θέλουμε, κοιτάξτε να δείτε τώρα, όσον αφορά τα στοιχεία του αστυνομικού ρεπορτάζ υπάρχουν, δηλαδή το πώς έγινε, τι έγινε, πώς μαζεύτηκαν. Η αλήθεια είναι ότι όντως υπήρξε αυτό το περιστατικό, δεν είναι το μόνο, έχουν γίνει κι άλλα και πρόκειται να γίνουν κι άλλα. Εμείς θέλουμε να αναδείξουμε τα αίτια αυτών των οποίων οδηγούν σε τέτοια φαινόμενα. Δηλαδή... Γιατί η αλήθεια είναι, δηλαδή, όταν αναγκάζεται μια οικογένεια, παραδείγματος χάρη, για να μπαίνει σε ένα δίλημα, ή θα δουλεύω όλη μέρα ή θα πεθάνω από την πείνα, όταν δεν υπάρχουν ψυχολόγοι στα σχολεία, όταν τα ναρκωτικά κυκλοφορούν ελεύθερα ενώ γνωρίζουν πάρα πολύ καλά οι πάντες που είναι οι πιάτσες και δεν ασχολείται κανένας με αυτό, όταν πολιτισμός, αθλητισμός που θα μπορούσαν να ήταν οι διέξοδοι για τα παιδιά αποτελούν εμπόρευμα με 30, 40, 50, 60 και ευρώ που δεν μπορεί κάθε οικογένεια να το αντιμετωπίσει, όταν δεν υπάρχει καμία καθολική μέρημνα όσον αφορά το θέμα των οποιονδήποτε στοιχείων μπορεί να αναπτύσσονται μέσα στη σχολική κοινότητα ώστε να υπάρχει η μέρημνα. Κύριε Τολό, όμως σε κάθε περίπτωση τρέμουν οι μητέρες το πρωί να στείλουν τα παιδιά τους στο σχολείο. Εξελίσσοντας μία διαδικασία, πέστε μου. Κάθε πρωί τρέμουν οι μητέρες να στείλουν τα παιδιά τους στο σχολείο. Αυτό έχει σημασία αυτή τη στιγμή. Ναι. Κοιτάξτε, όλοι οι γονείς τρέμουμε κάθε μέρα με αυτά που αντιμετωπίζουμε συνολικά στα σχολεία. Αυτό λοιπόν αντιλαμβανόμαστε και αυτό λέμε εμείς. Κύριε Τόλο, βάζετε, ανοίγετε... Ότι δεν είναι η κανονικότητα. Αυτή αυτό είναι αναφέρετε. Η καρδιά του προβλήματος που αναφέρετε. Αυτή είναι η ουσία. Όλοι οι γονείς μπορούμε να το καταλάβουμε. Όλοι μας μάλλον. Και ακόμη και όσοι δεν είναι γονείς μπορούμε να το αντιληφθούμε όλο αυτό. Εδώ όμως θέλω να μας πείτε, υπάρχει συγκεκριμένο, υπάρχει μεγάλο... Είπατε ότι έχουμε ξαναδεί τέτοια περιστατικά. Έχει υπάρξει άλλο φαινόμενο μαχαιρώματα, τέτοια έκταση επεισόδια μέσα στο σχολείο ή εκτός σχολείου στην περιοχή? Κοιτάξτε να δείτε, υπάρχουν εξάρσεις και υφέσεις ουσιαστικά στην περιοχή. Εδώ βρισκόμαστε σε έναν χώρο, ο οποίος έχει τον πλούτο να έχει ένα τεράστιο πάρκο που είναι το Άλσος της Κεσαριανής, το οποίο είναι τελείως αφύλακτο, είναι αφώτιστο, δεν έχει να κάνει με το αν ένα περιστατικό γίνεται πρωί, μεσημέρι ή βράδυ, προφανώς, το αντιλαμβάνεστε πώς το λέω. Ναι. Πίσω μας βλέπετε σχολεία τα οποία καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας είναι εντελώς αφώτιστα, οπότε αντιλαμβάνεστε ότι δημιουργείται ένα ιδανικό περιβάλλον ώστε να μπορέσουν να αναπτύσσονται διάφορα τέτοια φαινόμενα. Έχετε δίκιο όπου, σε αυτό. Όπου ουσιαστικά και συμμορίες ακόμα, μάλλον αν θέλετε οργανωμένο έγκλημα, να δρά ευρύτερα στην περιοχή και να εκμεταλλεύεται πολλές φορές και τα παιδιά, όπως έχει αποκαλυφθεί. Οι φωτισμένες περιοχές έχουν ζωή και δεν επιτρέπουν να έχουμε τέτοιες συνθήκες για την εγκληματικότητα. Και αν μου επιτρέπετε, εμείς αυτό αναδεικνύουμε. Έχουμε φτάσει ουσιαστικά σε μια κοινωνία η οποία δεν δίνει μέρημνα για τα παιδιά μας. Τα μισά παιδιά να φοβούνται τα άλλα μισά παιδιά. Εμάς μας απασχολεί το γιατί. Εκεί έχουμε φτάσει. Να είστε καλά, κύριε Καλός. Να είστε καλά. Έλα, Ελευθερία μου, κάτι ρώτησες? Ευχαριστούμε πολύ. Και εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ. Με αυτά τα οποία περιγράφει ο κ. Τόλος, μιλάμε για μια έξαρση κανονικά, έτσι δεν είναι, και εδώ στην περιοχή. Κοιτάξτε, ούτως ή άλλως και προ-πανδημίας και μέσα στην πανδημία και ιδιαίτερα μετά την πανδημία, με τόσα ψυχοκοινωνικά ζητήματα τα οποία υπάρχουν στην Ελλάδα. Μετά την πανδημία βλέπουμε ότι παίρνει άλλες διαστάσεις αυτό, έτσι. Κύριε Τόλο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τους δυο σας. Αυτό μπορεί να λυθεί με μόνιμους ψυχολόγους, παραδείγματος χάρη στα σχολεία, να επιβλέπουν το οτιδήποτε μπορεί να συμβεί. Χρόνιο πρόβλημα. Δυστυχώς. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και εσάς, κύριε Τόλο, και εσένα, Ελευθερία μου. Να είσαι καλά.